Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Τι θα φάμε καλέ. Άλλο ένα βίντεο εδώ πέρα στην φανταστική μου στήλη στο Raw House. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Το βίντεο του Οκτωβρίου, το πρώτο που γυρίσαμε, ήταν στις αρχές. Και τώρα πάμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι στοχευμένο για να με υποβαθμίσει, να με ρίξει, να με μειώσει, να. Θεωρώ ότι είναι απλά μια συγκυρία. Ότι κάνω βίντεο 1η και 31 Οκτώβρη, λες και είμαστε επαιτειακά βίντεο. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζω. Τον τελευταίο καιρό είμαι λίγο, πώς να το πω, όχι πιεσμένος. Σε μια αναζήτηση. Στεναχωρημένος. Στεναχωρημένος δεν είμαι. Δεν έχω κοιμηθεί καλά. Χθες το βράδυ έβλεπα ένα όνειρο. Άκου τώρα όνειρο. Έχω κοιμηθεί τέλεια, με έχει πάρει γλυκά ο ύπνος και ξαφνικά ακούω έναν τύπο να μου φωνάζει και να μου λέει «Κωνσταντίνε!» και εγώ απάνταγα με βήχα. Έκανα αντέγραφα όπως με φώναζε με βήχα. Απάνταγα δηλαδή με βήχα. Και δεν κοιμήθηκα καθόλου το βράδυ. Γι' αυτό με βλέπεις έτσι κομμένο και κουρασμένο. Ξέρεις τι κάνω. Κάθε βράδυ. Σεξ. Όχι. Όταν έχω γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμάμαι πολύ για να έχω υπερένταση. Κάτι βλέπω. Έχω παρατηρήσει ότι όταν δεν κοιμάμαι καλά, είμαι χάλια, έχω κοιμηθεί 2 ώρες, την επόμενη μέρα το πρωί, όταν μπαίνω σε γύρισμα, όταν είμαι στην τηλεόραση που είμαι, ξέρεις τώρα, στην τηλεόραση είμαι και πολύ καλός, είμαι πολύ δυνατός. Μιλάω πολύ. Έχω, ξέρεις, διάβγεια και έχω και πολύ ενέργεια. Είχα χαθεί και στις σκέψεις μου, Μάριε. Σε τι σκέψεις? Σκέψεις ήταν λίγο περίεργες. Αν είμαι αρκετά επιτυχημένος. Αν όλα αυτά που κάνω είναι θέμα τύχης, αν είναι θέμα ικανότητας, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι. Θα κάνουμε highwell σήμερα. Θα κάνουμε highwell, αλλά πρέπει να κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Οπότε, εφόσον μου δώσετε αυτή την ωραία πάσα για τη highwell, να σας πω τι είναι η highwell. Σίγουρα την έχετε ακούσει, σίγουρα έχει πέσει κάπου το μάτι σας στα social media. Η highwell είναι μια online πλατφόρμα διαδικτυακής ψυχοθεραπείας. Μπορείς εύκολα και γρήγορα να συμπληρώσεις μια φόρμα από το application ή από την ιστοσελίδα. Μέσα από τα αιτήματά σου θα βρεθεί ο κατάλληλος ψυχοθεραπευτής, ο οποίος έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πολύ σημαντικό αυτό. Αν δεν σου κάνει ο ψυχοθεραπευτής, κάνεις 15 λεπτά μια δωρεάν συνεδρία, δεν πληρώνεις απολύτως τίποτα. Αν δεν σου κάνει ο ψυχοθεραπευτής, πας στον επόμενο. Και ξανά, μέχρι να βρεις τον κατάλληλο που σου κάνει, που μπορείς να απευθυνθείς και να προχωρήσετε στην ψυχοθεραπεία. Μπορείς να αγοράσεις μεμονωμένη ψυχοθεραπεία, δηλαδή μία συνεδρία, αλλά μπορείς να αγοράσεις και ένα πακέτο. Πώς θα την πω την πλατφόρμα, είναι πολύ flex. Κάνεις δηλαδή ό,τι γουστάρεις. Και επειδή εγώ είμαι και πολύ large τύπος, θα σας δώσω μείον 15% με το Βασάλος 15. Εδώ θα βγει τώρα ένα μικρό παραθυράκι που θα λέει Βασάλος 15, βάζετε τον κωδικό και έχετε έκπτωση μείον 15%. Το μεγάλο όφελος της Highwell και γενικά της online ψυχοθεραπείας είναι ότι από όπου και αν βρίσκεσαι, από όπου και αν είσαι, μπορείς να κάνεις τη συνεδρία σου χωρίς να απαιτεί τη μετακίνηση, να βρεις να παρκάρεις, να πας και μπορείς να μιλήσεις μέσω κάμερας. Όλα από το χώρο σου, από το μέρος σου, από οποιοδήποτε κόσμο και αν θέλεις. Δηλαδή, πας στον Άρη, θα κάνεις από τον Άρη συνεδρία, ό,τι γουστάρεις. Και το βασικότερο απ' όλα είναι, δεν υπάρχει κανένας φόβος, είναι όλα εχέμηθα έμπιστα, όλα μένουν μεταξύ εσάς και του ψυχοθεραπευτή. Εγώ ήμουν φουλ αρνητικός στην ψυχοθεραπεία. Όταν θα κάνετε, θα δείτε άμεσα τα ωφέλη. Εμπιστευτείτε με, δεν λέω πολλά γενικότερα, δεν πουλάω πολλά πράγματα σαν άνθρωπος. Ψυχοθεραπεία όμως κάντε, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητική. Όταν ειδικά έχετε χαωθεί μέσα σε σκέψεις, δεν έχετε κάποια διέξοδο σε αυτά που σκέφτεστε ή θέλετε να κάνετε πράγματα τα οποία φοβάστε κτλ., η ψυχοθεραπεία είναι το κατάλληλο μέσω στο να πάτε εκεί που θέλετε. Βασάλος 15, μείον 15% έκπτωση σε ό,τι και αν πάρετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί σήμερα θα φτιάξουμε λαζάνια δυτικά, τα οποία έχουν περίπου, τα δικά μου τα λαζάνια, τα δικά σας δεν ξέρω πόσο έχουν, τα δικά μου θα έχουν γύρω στις 530 θερμίδες και γύρω στα 56 γραμμάρια πρωτεΐνης. Πιστεύω ότι είναι full ok, σας κάνω πολύ μεγάλο σκόντο σε όλα αυτά, στις θερμίδες εννοώ, οπότε πάμε να μαγειρέψουμε και να σχολιάσουμε τις ειδήσεις του μήνα. Ξεκινάμε! Και πριν ξεκινήσουμε, την ποδιά μου! Αχ, ωραία! Και πήγε λοιπόν, καιρό! Να κάνω μια ερώτηση. Τι λάδι βάζουμε στο τηγάνι? Ελαιόλαδο. Λάθος. Σισαμέλαιο. Όχι. Το οποίο δεν διασπάται. Πριν από όλα αυτά όμως, ας πέσει η κάρτα των υλικών. Μαλάκα, δεν γίνεται να το κάνω κάθε φορά αυτό το ηλίθιο αστείο και να γελάω μόνος μου. Θα ανάψω το υπέροχο τηγανάκι μου για να ζεστάνω το λάδι και εκεί μέσα θα ρίξω το καρότο και το κρεμμύδι για να το τσιγαρίσω. Να λοιπόν, ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις από τις αρχές του μήνα να πιάσουμε. Φοβάμαι πολύ τι ειδήσεις θα ακούσω και τι θα σχολιάσω.
Ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχουν μάθει κάποιοι, εκτός από το να κριτικάρουν, να ακούνε και την κριτική. Από όπου και αν προέρχεται αυτή. Το λες για κάποιον συγκεκριμένο. Ξεκινάω έτσι το βίντεο. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, δεν πειράζει. Συνηθίστε να ακούτε και κριτική από ένα άλλο μέσο εκτός από την τηλεόραση. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος της τηλεόρασης. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν και άλλα μέσα τα οποία κρίνουν τα λεγόμενά σας, τα σχόλιά σας, γενικά τη στάση ζωής σας. Όπως σχολιάζετε και εσείς στην τηλεόραση, σχολιάζουν και τα social media. Αυτό αφήνω και πάμε παρακάτω. Αυτό που ακούστηκε το SURU για το YouTube. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι το μεγαλύτερο αστείο από όλα. Το μεγαλύτερο. Λοιπόν, SURU για το YouTube. Γενικά τα social media και το YouTube αλλά και το Instagram και το TikTok είναι πολύ πιο αυστηρά από ό,τι είναι η τηλεόραση. Γιατί στο TikTok, καταρχάς και στο YouTube, η κοινότητα είναι πάρα πολύ αυστηρή με το οτιδήποτε. Πέφτει ένα βίντεο για πλάκα. Και χώρια από αυτό, το σημαντικότερο είναι ότι ο τηλεθεατής, δεν ξέρω τώρα, στο YouTube λέγεται θεατής, ο θεατής που βλέπει το βίντεο, είναι ο ίδιος το SURU. Αν δεν αρέσει κάτι, αν είναι κάτι προσβλητικό, αν είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, προκαλεί, πώς να το πω, υποκινεί βία κτλ., μπορείς να κάνεις μια αναφορά να πέσει το βίντεο. Στην τηλεόραση, δυστυχώς, δεν έχει ο τηλεθεατής αυτή τη δυνατότητα να έχει δηλαδή στο τηλεκοντρόλ ένα κουμπί και να κάνει αναφορά στις μαλακίες που βλέπει στην τηλεόραση ή που κάτι το οποίο τον προσβάλλει και δεν του αρέσει σαν αισθητική κτλ. Στο YouTube και στο Instagram και στο TikTok. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει και είναι και πάρα πολύ αυστηρό. Ο κόσμος επιλέγει τι θέλει να δει και αν είναι κάτι το οποίο είναι ρατσιστικό, βίαιο, ξέρω εγώ, υβριστικό κτλ. Κατεβαίνει σε δευτερόλεπτα. Έχουμε δει άπειρα βίντεο να κατεβαίνουν. Τηλεοπτικές εκπομπές να κλείνουν δεν έχουμε δει ακόμα. Οπότε μην ξανακούσω αυτή τη βλακεία ότι το YouTube δεν έχει SURU. Η τηλεόραση για μένα είναι ανεξέλεγκτη και όχι τα social media. Δεν λέω ότι είναι άγια όλα τα social media και η τηλεόραση είναι η σκάρτη. Γιατί και εγώ στην τηλεόραση δουλεύω. Αλλά υπάρχουν εκπομπές οι οποίες, αν ο τηλεθεατής σκέψου να είχε στο τηλεκοντρόλ ένα κουμπάκι και πάταγε και έλεγε αυτό με προσβάλλει. Αυτό το αναφέρω γιατί προκαλεί, ξέρω εγώ, κάτι. Είναι υβριστικό, είναι ρατσιστικό κτλ. Πόσες εκπομπές θα είχαν φάει μπαν. Και παλιότερα ειδικά όλες. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι γενικά υπάρχει το καλό και το κακό παντού. Αφήστε τα social media να εκφράζονται και αφήστε τον κόσμο να κρίνει αν ένα βίντεο θα πρέπει να ανέβει ή να κατέβει. Η τηλεόραση έχει μάθει μόνο να ασκεί κριτική, όχι να δέχεται κριτική. Η κριτική που δέχεται η τηλεόραση είναι μόνο από ανθρώπους της τηλεόρασης. Για να γίνεται ένα εσωτερικό φάγωμα. Από τα social media το θεωρούν, πώς να το πω, κάτι υποδιέστερο. Ότι ο λόγος των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στα social media και γενικά σε όλη αυτή τη φάση είναι κάτι το οποίο, εντάξει μωρέ, αυτοί τώρα κάνουν YouTube, κάνουν Instagram, τι να μας πούνε τώρα αυτοί. Δεν πάει έτσι. Δεν κρίνουμε το μέσο, κρίνουμε το λόγο του άλλου. Ζηλεύουν, πιστεύεις. Κοίτα, όταν γίνονται αναφορές ότι άμα παρατηρήσεις, λένε ότι το κάνουν οι YouTubers για να βγάλουν λεφτά. Ναι, γιατί εσείς στην τηλεόραση γιατί το κάνετε, για να βγάλετε για την ψυχή της μάνας σας. Για λεφτά δεν βγάζετε κι εσείς. Τηλεθέαση δεν θέλετε. Μου φαίνεται λίγο τύπου και καλά. Α, βγάζουν λεφτά αυτοί, ε. Υποκριτικό. Για να τους λίγο να τους βάλουμε στη θέση τους. Γιατί βγάζουν λεφτά. Γιατί να μην βγάλουν λεφτά, ρε παιδιά. Ψυχαγωγία κάνουν κι αυτοί. Λοιπόν, Γιώργος Λιάγκας. Πάμε την αρχή του μήνα. Είναι δικαίωμα της Ματούλα Ζαμάνη να πετάξει την μπλούζα, εμένα αισθητικά δεν μου αρέσει. Τα είπε όλα, εντάξει. Δεν του αρέσει αισθητικά, δεκτό. Η αισθητική του καθενός είναι υποκειμενική. Εντάξει, το είπε ο Λιάγκας. Ό,τι λέει ο Λιάγκας παίρνει έκταση γενικά. Έχει κάνει πολλά φάουλ εννοείται. Μην θυμηθούμε τώρα το Mega Foul και μην ξαναπηγαίνουμε πάλι πίσω σε αυτό. Ήταν ο μήνας του αυτός. Ναι. Αλλά από την άλλη, εντάξει, όταν έχει να κάνει με σχολιασμό εμφάνισης κτλ., πάντα πουλάει με την αρνητική χρειά. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε τώρα σε συζήτηση αν η αισθητική μας δέχεται έναν άνθρωπο χωρίς μπλούζα ή όχι. Αλλά εφόσον του Λιάγκα δεν του αρέσει η Ματούλα Ζαμάνη γυμνή, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Γενικά το θεωρώ λίγο το 2024 λίγο άτοπο και λίγο παλιακό να ασχολούμαστε με την εξωτερική εμφάνιση του καθενός. Ο Λιάγκας το κάνει και επιτηδευμένο όμως, πιστεύεις ή τα πιστεύει όντως αυτά που λέει. Ο Λιάγκας είναι πολύ έξυπνος. Ναι, το κάνει και για να προκαλέσει. Είναι από τους πιο έξυπνους παρουσιαστές. Βασικά μπορεί να είναι και πιο έξυπνος παρουσιαστής. Πέφτει και αυτό σε λάθη, κάνει και αυτό ατοπήματα διάφορα. Αλλά γενικά ξέρει τι θα προκαλέσει. Δεν είναι τέτοιο. Παίζει ένα παραγωγή όλο το μήνα. Το πρόσωπο του μήνα είναι πάλι. Με την κακή τέτοια, αλλά. Είναι το πρόσωπο του μήνα. Λοιπόν, εγώ ψιλοκόβω τώρα το κρεμμυδάκι. Λοιπόν, είδες που βγήκε ο Βελόπουλος
Στη Βουλή και τράπαρε. Κάνοντα λαβέρια με το θείο, ναρκωτικά. Δεν αφήνω αποδεικτικά στοιχείο στο σημείο. Από πάνω μέχρι κάτω όλα πρίμω. Στο προπό σκάω με μάσκα και αδειάζω το ταμείο. Υποκίνησε ληστεία. Καλά, ο Βελόπουλος έχει ξεφύγει τελείως. Όχι μόνο τράπαρε. Είδατε τι είπε. Οι YouTubers λέει βγάζουν εκατομμύρια. Οι YouTubers βγάζουν εκατομμύρια και να ελεγχθούν από την εφορία. Οι YouTubers και γενικά όλοι αυτοί που κάνουν social media, καλά δεν μπορώ να πω για όλους. Τώρα δεν σας κάνω εγώ τον Άγιο κτλ. Αλλά από προσωπική εμπειρία, γιατί τυχαίνει να κάνω κι εγώ αυτή τη δουλειά, να κάνω κι εγώ αυτά τα εμπορικά κτλ. Ποια πολυεθνική εταιρεία θα δώσει μαύρο χρήμα σε οποιοδήποτε άνθρωπο? Αν κάποιος κόβει τιμολόγιο, αν κάποιος είναι νομοταγής στη φορολογία κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι influencers. Δηλαδή, αν θες να ψάξεις κάποιον που φοροδιαφεύγει, δύσκολα θα βρεις κάποιον στο δικό μας χώρο. Δεν ξέρω τώρα πώς ακουστεί αυτό. Εγώ μιλάω από προσωπική εμπειρία και πείρα. Καλά, είναι και δύσκολο επειδή φαίνονται και όλα στο ίντερνετ εννοώ. Δηλαδή, δείχνεις τι εμπορικά δηλαδή, κάνεις. Καταρχάς, τι μαύρη δουλειά να κάνεις. Να πάρεις δηλαδή από την... Από μια εταιρεία γνωστή. Μην πω τώρα όνομα τεράστιο. Θα σου δώσει μαύρα λεφτά. Πώς θα σου δώσει μαύρα λεφτά η εταιρεία? Τι θα καεί αυτή η κουτάλα. Αυτή είναι, ρε, είναι σιλικόνη. Δεν κάνει να γυρίζει το τηγάνι. Ρε τι κάνει θεία μου πάλι. Επίσης έκραξε και όλους τους τράπερς ότι πουλάω ναρκωτικά να γίνουν συλλήψεις. Εντάξει τώρα αυτή η παλιακιά αντίληψη ότι από τη μουσική θα γίνει ο άλλος εγκληματίας ή τι πράγματα είναι αυτά τώρα μου θυμίζει ξέρεις εποχές 70-80 που είχε βγει τότε ξέρω εγώ η ροκ μουσική. Ποια είχε βγει τότε που είχε γίνει πάλι η ροκ? Ναι, ότι είναι σατανιστές και ότι στέλνουν και metal. Heavy metal, ότι στέλνουν τα παιδιά στο διάολο κτλ. Ναι, εντάξει. Παροχημένες απόψεις και ιδέες, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Και βγήκε ο Light και του απάντησε ότι για να κάνει δήλωση θέλει 5.000 στα κανάλια επειδή τον σταματήσανε. Καλά κάνει. Δεν κατάλαβα. Ο καθένας πουλάει τον εαυτό του με όποια τιμή θέλει αυτός. Δεν κατάλαβα. Κοίτα, η αλήθεια είναι στις δηλώσεις πιο πολύ κερδίζουν αυτοί που παίρνουν τις δηλώσεις, όχι αυτοί που τις δίνουν. Εννοείται παίρνεις μια προβολή. Αλλά σου λέει ο Light, εγώ τώρα το κοινό μου δεν βλέπει τηλεόραση. Οπότε γιατί δεν το έχω τα λεφτά και μην πάρω ένα φράγκο. Καλά, δεν πιστεύω ότι το εννοούσε 100%. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όντως θα ζήταγε λεφτά ο Light για να κάνει δηλώσεις. Αλλά του τρολάρει ωραία, εντάξει. Γενικά από του τράπερ περνάει αυτό. Σκέψου να την έκανε αυτή τη δήλωση. Εσύ. Εγώ ή ο Φίπστερ. Σκέψου να λέει εγώ, παιδιά, για να. Τι θα γινότανε. Θα έπαιζα κάθε μέρα στην τηλεόραση. Κάθε μέρα. Μέχρι και στο τελευταίο θα το βάζανε. Γνωστός πανελίστας ζητάει 5.000 για να μιλήσει. Μήπως να το κάνεις. Λες. Μήπως πρέπει να σπάσεις. Να πεθάνω στο cringe. Να σπάσεις την περσόνα του καλού παιδιού που έχεις. Να γίνεις το κακό παιδί. Λοιπόν, θα ρίξω τώρα στον κοιμά. Επίσης, είχε πει ο Βελόπουλος ότι τους παρακολουθούν τους YouTubers μόνο μικρά παιδιά γενικά. Και ότι δεν γι' αυτό νομίζω. Επηρεάζονται εύκολα. Ωραία, τα μικρά παιδιά τι να βλέπουν. Για μας πει ο Βελόπουλος τι πρέπει να βλέπουν τα μικρά παιδιά. Νομίζουν ότι απευθυνόμαστε σε μωρά. Κάνετε λάθος. Ο κόσμος δεν βλέπει τόσο πολύ τηλεόραση πλέον. Βλέπει πιο πολύ social media και φαίνεται αυτό από τη δυναμική των social. Ζηλεύουν τη δύναμη που έχουν τα social. Και ότι επειδή δεν βλέπει κανείς πλέον τηλεόραση. Καλά, ο Βελόπουλος δεν είναι στην τηλεόραση βέβαια να πούμε. Ο Βελόπουλος προσπαθεί να πιάσει hype από κάπου. Ναι, προσπαθεί να πιάσει hype από κάπου, λίγο βέβαια αποτυχημένα. Ειδικά αυτό που είπε ότι βγάζουν εκατομμύρια YouTubers, μακάρι να βγάζαμε. Αυτό πρέπει να έχει σταθεί μάλλον από τη δήλωση που είχε κάνει κάποτε Super Kiki. Ότι έλεγε ότι έχω. Βγάλει εκατομμύριο, ναι. Εντάξει, και έβαλε εκατομμύρια. Άμα τα έχει φορολογήσει αυτά τα εκατομμύρια, θα πω εγώ να πω είμαι εκατομμυριούχος και κάνω μαύρες δουλειές. Πρέπει να είμαι ηλίθιος. Όλα αυτά τα λέω με σοβαρότητα, με αυτή την. Καλά, αυτή εδώ πέρα η ποδιά, η απέσια είναι. Γι' αυτό γαμά. Εντάξει, είναι τελευταία. Ναι, λογικά. Δημήτρης Παπανώτας για Δανάη Μπάρκα. Λέει μην ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων. Αυτή η εκπομπή τι κάνει. Δεν ασχολείται, όντως. Είναι πιο. Η Μπάρκα, τώρα. Ψυχαγωγία. Μπορείς να τις καταλογίσεις αρκετά. Αλλά γενικά η εκπομπή της είναι πιο πολύ διεθνή νέα κτλ. Λίγο παίζει τι έγινε μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή δεν μπαίνει τόσο πολύ στα προσωπικά του καθενός. Δηλαδή δεν έχει άδικο η Μπάρκα. Έχει άδικο ο Παπανώτας, δεν έχει. Δεν κυτρινίζει. Όχι, δεν κυτρινίζει. Δεν ασχολεί την Μπάρκα γενικά τώρα πλέον την επικαιρότητα, την τόσο επικαιρότητα την ελληνική. Συγγνώμη Δημήτρη μου, αλλά εδώ είσαι λάθος. Θα σε μαλώσω. Τώρα ψιλοκόβω, υποτίθεται το σκόρδο. Τώρα πάμε και στο αγαπημένο μου μπιφ.
Τσιμτσιλή Modern Cinderella. Ακού, ακού, σε βάζω να παίξει. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο άκομψο και άβολο σε ένα event με τέτοιο ντύσμα να μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι προφυλαξμένο και δεν γνωρίζουμε και νομίζω ότι έχει εμπλακεί το όνομά του σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι κουβέντες που να γίνονται σε άλλο κλίμα, σε άλλο στυλ, έχει ένα ανήλικο παιδί. Καλά κάνει και στέκεται στο πλευρό του συντρόφου τη γιατί είναι πατέρα του παιδιού τη. Αλλά από εκεί και πέρα οι αρχές θα αποφανθούν γιατί μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Το άκομψο τη υπόθεση, κυρία Τσιμτσιλή μου, δεν είναι το ντύσμα που είχα πάει στη Λιφάδα για φαγητό. Αλλά το ότι σχολιάζουμε ναι, 2024 το ντύσιμο κάποιου άλλου, πόσο μάλλον γυναίκα προς γυναίκα, το θεωρώ όχι τραγικό, γελίο. Προσπαθείτε να βγάλετε θέμα από το πουθενά. Μου ζητήσατε εσείς να κάνω γενικές δηλώσεις, τις προσπεράσατε πάρα πολύ γρήγορα και πήγατε σε πάρα πολύ προσωπικά ζητήματα για το παιδί μου, για το Δημήτρη που είναι φυλακή και μου λες μετά ότι δεν έπρεπε να τα παίξουν, ήταν πολύ άβολα. Αφού προσπαθείς να βγάλεις θέμα και τα είδες πριν τα παίξετε στην εκπομπή, γιατί δεν είπες εγώ αυτό το θέμα, δεν θέλω να το παίξω. Της έχει κάνει σίγουρα ιδιαίτερο φίλο, λοιπόν, πώς φαίνεται. Καταρχάς, επειδή την Σταματίνα την εκτιμώ πάρα πολύ, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν παρουσιάστρια και είναι και πολύ to the point, δεν κάνει λάθη κτλ. Εδώ μου φαίνεται ότι έχει κάνει ένα χοντρό μεγάλο φάουλ. Τι σχέση έχει, τι φοράει ο άλλος με αυτά που λέει. Δηλαδή, άμα βγω εγώ με γυμνός και πω τη μεγαλύτερη αλήθεια τη δικιά μου. Είμαι στην παραλία, δεν ξέρω. Καταρχάς, έρχονται και σε ρωτάνε οι ίδιοι δημοσιογράφοι από την εκπομπή κάτι το οποίο θέλουν να απαντήσεις. Τι έπρεπε να κάνει η Σιντερέλα, να πάει στο σπίτι να πει. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό που μου λες τώρα, που με ρωτάς. Πάω μια σπίτι, φοράω και λεμπία. Καπέλο, ξεβάφομαι για να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Δεν βγάζει νόημα, αλήθεια. Παλιακό και αυτό, πολύ. Και μου κάνει εντύπωση. Η Σιντερέλα απάντησε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ στοχευμένα. Πάντως, οι ίδιοι αναιρούν τον εαυτό τους. Ρωτάνε κάτι και μετά λένε. Μα αυτό γιατί είναι το αστείο. Ρωτάς. Βέβαια, από την άλλη, οι παρουσιαστές δεν είναι υπεύθυνοι των ερωτήσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής. Βέβαια, εσύ το παίζεις. Αλλά γενικά. Είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Δηλαδή, εγώ, άμα έχω μια εκπομπή δικιά μου και έχω 5 δημοσιογράφους οι οποίοι ρωτάνε αυτά που θέλουν να ρωτήσουν, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για τους δημοσιογράφους μου. Είμαι υπεύθυνος αν το παίξω ή όχι. Το παίξεις, οπότε έχεις μερίδιο ευθύνης. Μην το παίξεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό, μην το παίξεις. Και είναι φάουλ του δημοσιογράφου σου που ρώτησε τη Σιντερέλα με αυτά τα ρούχα αυτή τη σοβαρή ερώτηση. Τέλος πάντων, λάθος της. Σταματίνας. Το πρωί πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εσύ δεν βλέπεις με σκαλέτα τι θα παίξει σήμερα στην εκπομπή. Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω δει όλα τα βίντεο. Και εγώ δεν είμαι ο παρουσιαστής. Δεν έχω εγώ την ευθύνη. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρει τι θα παίξει τα θέματα. Ξέρει. Δεν ξέρει ότι θα μιλήσει η Σιντερέλα σήμερα και θα παίξει την αντίθεση. Μα προφανώς ξέρεις. Άρα έτσι, Μισελή, προφανώς και γνώριζε ότι θα παίξει η Σιντερέλα και θα σχολιάσει. Ναι, αλλά προσπάθησε να το σώσει λίγο τύπου και καλά, ότι δεν μαλώνω τον δημοσιογράφο μου κτλ. Ότι δεν είναι σωστό. Το λάθος της είναι το μεγάλο ότι σχολίασε τα ρούχα. Τι έπρεπε να φορέσει η Σιντερέλα. Καταρχάς είναι 20 κάτι χρονών. Πώς έπρεπε να πάει ντυμένη για να μιλήσει. Τώρα θα πάρω το μίξερ. Ναι. Για να βάλω μέσα τα κότατζ που θα φτιάξω την μπεσαμέλ. Που η μπεσαμέλ είναι, ξέρεις τώρα, δικιά μου μπεσαμέλ. Διαλύθηκαν οι Αλκατράζ. Ναι. Το μαθές. Το παίξαμε στην εκπομπή, ναι. Ποιος το σχολίασε αυτό το θέμα. Όχι πολύ. Ας πούμε, η παλιά δεν το σχολίασε. Γιατί? Τι να πει και η κοπέλα. Καλά, το σχολίασε, αλλά εντάξει. Δεν είναι και αρμόδια να μιλήσει. Εγώ ξέρω, από ό,τι κατάλαβα βασικά, ότι ο Μουτσινάς δεν ήθελε να βάλει τους Αλκατράς πάλι. Γιατί? Ούτε οι Αλκατράς, από ό,τι ξέρω, θέλανε, αν τους έκανε την πρόταση που δεν τους έκανε. Και ήθελε μόνο τον Αντρέα. Όπως γίνεται σε κάθε μπάντα, μωρέ. Γίνεται πάντα το ίδιο. Δηλαδή, έρχεται μια πρόταση και λέει τώρα. Ο τραγουδιστής ή όποιος ανήκει στην μπάντα λέει τώρα να κοιτάξω, να είμαι ρομαντικός και να κοιτάξω τα χρόνια που έχω περάσει με την μπάντα ή να κάνω solo και να κάνω κάτι δικό μου για να βγάλω παραπάνω λεφτά. Ο Ανδρέας έκανε αυτό. Επαγγελματίας είναι. Το φάλο του Ανδρέα δεν ήταν αυτό. Το φάλο του Ανδρέα ότι αποχώρησε από τους Αλκατράς και έκανε μία δουλειά μόνος του. Είναι η αντιμετώπιση στα κανάλια και στη συνέντευξη που έδωσε. Που είπε, έλα μωρέ, εντάξει, πώς το. Δεν διαλύθηκαν εκεί οι Μετάλλικα. Είναι σαν να γιώνεις και να πετάς όλα αυτά τα χρόνια που έχεις περάσει, ξέρω εγώ, στους. Με την μπάντα. Δεν ακούστηκε ωραία. Μπορεί να το εννοώ, επειδή έχω κι εγώ ένα τέτοιο περίεργο χιούμορ κάποιες φορές και ακούγονται διάφορα πράγματα τα οποία παραφράζονται. Πιστεύω ότι ήταν ένα ατυχές σχόλιο, ένα
χιούμορ λίγο περίεργο. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι ότι διαλυθήκαν οι Μετάλλικα. Έχει περάσει τόσο καιρό. Δηλαδή, σκέψου τον Πέτρο και του άλλου που θα ακούσαν αυτή τη δήλωση, πώ αισθανθήκανε. Καλά, μπορεί να το έκανε και να ελαφρύνει το κλίμα με αυτή την πρόθεση. Δεν το ελαφρύνει το κλίμα όταν λε, εντάξει, σιγά δεν είμαστε εκεί Μετάλλικα. Δεν είστε Μετάλλικα, οκ, ναι, αλλά και πάλι έχετε περάσει και τόσα χρόνια μαζί. Εγώ το βλέπω σαν εξωτερικό παρατηρητή. Μπορεί τα παιδιά να είναι οκ με αυτή τη δήλωση, αλλά γενικά ήταν λίγο άκομψο. Εσύ αν ήσουν στη θέση του, τι θα διάλεγες? Θα έμενες με την μπάντα ή θα πήγαινες στην εκπομπή? Καλή ερώτηση τώρα αυτή. Κοίτα, ο Ανδρέας πάει να κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι φεύγει να κάνει καριέρα τύπου να παίζει μουσική, ξέρω να γίνει μεγάλος DJ κτλ. Εγώ μπορεί και να μην έφευγα. Επειδή είμαι λίγο, πάω πιο πολύ by the spirit, δεν πάω by the book. Γι' αυτό είσαι 5 χρόνια στο χαμογέλα. Ναι, και επειδή γενικά δένομαι με ανθρώπους και καταστάσεις που καμιά φορά δεν είναι και σωστό αυτό, να τα λέμε κιόλα. Γιατί μπορεί να μένεις πίσω στη δικιά σου εξέλιξη, θα έμενα λογικά. Το νη μου βραδιάτικα ξεκινάει, επίσης. Το νη μου βραδιάτικα ξεκινάει και ανυπομονούμε να δούμε τον Νίκο μας, τον Νίκο μας τον Μουτσινά. Να δούμε τι καινούργιο θα μας έχει ετοιμάσει φέτος. Από το επόμενο επεισόδιο θα σχολιάσουμε. Και... Ναι, είναι η αγαπημένη μας εκπομπή το νη μου βραδιάτικα άλλωστε. Ναι, αλλά θα είναι πολύ αστείο να σε σχολιάζει μετά να το σχολιάζει κι εσύ. Είδες όμως ο Μουτσινάς πόσο δυναμική έχει που τον αφήνουν να βάλει τέτοιο τίτλο στην τηλεόραση. Σκέψου να πήγαινα εγώ ή οποιοδήποτε άλλος και να έλεγε λοιπόν θα πω την εκπομπή μου τσαπού βραδιάτικα, μεσημεριάτικα. Ποιος θα το επέτρεπε? Είναι και λογοπαίγνιο με το όνομά του. Ναι, είναι λογοπαίγνιο, αλλά ξέρουμε που... που πάει ο συνειρμός. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει τόσα πολλά στο επάγγελμά τους που έχουν αυτή την ελευθερία μάλλον να κάνουν ό,τι θέλουν στην τηλεόραση. Μπράβο. Μπράβο, Νίκο μου, στο δίνω. Καλή πρεμιέρα να έχει. Το νη μου βραδιάτικα εύχομαι να σκίσει και να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Η απάντηση του Δημήτρη Μοθωναίου για την Ελένα Χριστοπούλου. Έχω μάνα, δεν ψάχνω. Έφυγε ο Μοθωναίος και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από τη Χριστοπούλου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Και νομίζω ο Μοθωναίος δεν ήρθε στη Ginger Communication. Έτσι είδα. Αφωνέβασε λουλούδια και έκανε tag the Gingery which we love. Όντως. Ναι. Οπότε έχουμε καινούργια προσθήκη. Άρα έχεις ανταγωνισμό στη Ginger Communication πλέον. Αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα. Ότι υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Όσοι πιο πολλοί άντρες μπλέκουμε εκεί μέσα, τόσα λιγότερα κέρδη για μένα. Οκ, okay, Αγγελική μου. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Ναι, λογικά θα γίνει μπεσαμέλ. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα? Θα βάλω λίγο νερό. Μα κάθε φορά που κάνω μια συνταγή, κάτι λάθος πάει. Γιατί? Όντως αναρωτιέμαι. Δεν λιώνει με τίποτα το τυρί. Και τώρα τι γίνεται τώρα? Κάνουμε το θέμα όμως. Ο Μοθωναίος με την Παπαγεωργίου και την Χριστοπούλου. Νίκο. Έλα λίγο. Καλά, ήταν λίγο επιθετική, αλλά πιστεύω. Ναι, ξέρεις τι έγινε. Αν παρατήρησες στη συνέντευξη, ο Μοθωναίος δεν ανέφερε ποτέ το όνομα της Χριστοπούλου. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τσακωθεί αρκετά. Ναι, για να λέει έχω μάνα, δεν ψάχνω. Ενώ... Ναι, γιατί είπε ο Ουγγαρέζος είναι η μάματζερ και από εκεί ορμόμενος Μοθωναίος έχω μάνα, δεν ψάχνω. Θα μπορούσε να το αφήσει να πέσει κάτω, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να το αφήσει να πέσει κάτω, αλλά εντάξει, λογικά πικραμένος είναι, κάτι έχει συμβεί. 180 βαθμούς, παρακαλώ. Κάτι έχει συμβεί το οποίο δεν το γνωρίζω, να σου είμαι ειλικρινής, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης στη Σιντεφάμ. Εντάξει. Εσύ τι ξέρεις που είσαι στα εσωτερικά της φάσης? Δεν ξέρει, δεν λέει πάλι, θα ξέρω εγώ. Η Βάλια είναι στη Φαμπ και δεν μας λέει τι γίνεται. Όχι, είδες τι κάνει. Το παλιό. Έλα, πες ότι σου έχει πει και δεν μας λες απλώς. Όχι, ρε, δεν μου έχει πει τίποτα, σου λέω. Η Λιάνα που ήταν η κόρη της οριακά που έφυγε, αυτό δεν είναι το πιο σοκ απ' όλα? Αυτό είναι όντως το πιο σοκαριστικό. Δηλαδή, άμα σου φύγει, είναι σαν να φύγει από την Τζίντζερ ο Φίλιππος. Καταλαβες. Θα πέσει το σύστημα. Ναι. Στον πάτο βάζεις πρώτα το κυμά, το μισό. Στον πάτο. Θα δεις ότι θα σου φτιάξω εγώ τρομερό. Μήπως να έρθει και η Λιάνα στην Ginger Communication? Όχι, μπορεί να έρθει η Λιάνα στο Row House αν θέλει. Τι στυλ να κάνει? Shopping in the star. Then star. Shopping the star. Αυτό που έκανε ο. Ο Φίπστερ. Να σου πω κάτι. Εμένα γιατί δεν με κάνουν σε αυτά που κάνουν? Αφού ήσουν πάνω στο μηχανάκι. Μήπως δεν με θεωρούν YouTuber? Εσύ νομίζω να μας γράψεις στο σχόλιο. Θεωρείς ακόμα τηλεοπτικό πρόσωπο πιο πολύ. Όχι ιντερνετικό. Όντως το λες αυτό? Το πιστεύω. Εμένα στον δρόμο που με σταματάνε βέβαια οι περισσότεροι μου λένε ότι σε βλέπουμε στο YouTube. Δεν μου έχει πει κανένα σε βλέπουμε στη Σύση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήσουν από πριν αναγνωρίσουμε πρόσωπο. Okay, το δέχομαι. Λοιπόν, βάζω τα λαζάνια τώρα. Χώρισαν Ματίνα Νικολάου και Βασίλης Πορφυράκης. Πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Μετά από 7 χρόνια σχέση. Εγώ πιστεύω Μουτσινάς το κάνει επίτηδες όλο αυτό. Διάλυσε του Αλκατράζ. Χώρισε τη Ματίνα ώστε σίγουρα, να έχει νούμερα. 100%. Λέει τώρα, θα έχω μια εκπομπή η οποία έχω τον Ανδρέα Βούλγαρη
ο οποίος έχει γιώσει την μπάντα του, τη Ματίνα που είναι φρεσκοχωρισμένη, που πάντα ξέρεις πουλάει κάποιος που έχει χωρίσει, έχει παντρευτεί, έχει ξέρω εγώ κάτι κάνει στην προσωπική του ζωή. Οπότε ο Μουτσινάς έχει κάνει την καλύτερη επιλογή. Μόνο εμένα δεν έχει πάρει ακόμα. Πιστεύεις ότι είναι τυχαία αυτά? Εγώ πιστεύω όντως περίμενα να τα ανακοινώσουν μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα όλα αυτά. Ο Μουτσινάς πιστεύω ότι το έχει κάνει όντως στοχευμένο αυτό. Μη σου πω ότι τους έχει βάλει να χωρίσουν κιόλας. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι, 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 κι εγώ. Μήπως βγει κι αυτός κάνει κάτι τώρα. Μήπως παντρευτεί. Ο Μουτσινάς. Ναι. Λες να μας κάνει τέτοια. Να μας παίξει έτσι. Να μας τρελάνει στο Grinch. Το φτιάχνει, είναι μια ιδέα. Είναι αυτό μπεσαμέλ και ούρθι που βάζει από πάνω. Αλλά καμπεσαμέλ είναι απλά είναι διέτη μπεσαμέλ. Καλά, όταν το φας, θα πει τι τέλειο που είναι και θα λες μετά. Α, έκανα μαλά. Εντάξει, με συγχωρείς. Αυτό το λες για όλα τα φαγητά βέβαια. Ρε, σου λέω θα γαμίσει. Άκουσε με που σου λέω. Μπεσαμέλ είναι αυτό. Τι θα φάμε πάλι, καλέ. Λοιπόν, η Μαρία Αντωνά μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα και το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα. Αυτό το είδες πάλι. Αυτή τη συνέντευξη. Όχι, έπαθα σοκ. Εσύ γιατί έπαθε σοκ όμως? Πόσο άνετη ήταν. Βγήκε με τέτοια κάκαλα σε μια πρωινή εκπομπή να πει τα έχω με το Λιάγκα. Θέλει αυτό πολύ τέτοιο. Ήτανε μελετημένο από πριν. Επειδή τα έχει με το Λιάγκα εννοώ, γι' αυτό το λέω. Ναι. Και πιστεύω ότι ο Λιάγκας δεν είναι και πολύ φαν το να δημοσιοποιεί τη σχέση του κτλ. Δηλαδή μετά την Φέη. Δεν είχαμε μάθει κάποια σύντροφο. Οπότε φαίνεται ότι όντως είναι ερωτευμένοι πάρα πολύ και μπράβο τους. Μένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που εκφράζονται και λένε ανοιχτά για τον ερωτά τους κτλ. Μπράβο. Μένα μου έκανε εντύπωση πώς το είπε. Ναι, πώς θέλει να την πουλήσει και λίγο τη σχέση. Να είναι λες λίγο τύπου τρίκ τέτοιο. Κοίτα, βοηθητικό είναι η αλήθεια είναι. Για τους δύο δεν είναι βοηθητικό. Για τον Λιάγκα δεν νομίζω. Πιο πολύ για την Αντωνά είναι. Κοίτα, πάντα το ζευγάρι έχει μεγαλύτερη δυναμική από τη μονάδα. Το λες από προσωπική εμπειρία, φαντάζομαι. Βέβαια. Yoga challenge. Γιατί μόνο εγώ. Έλα, ρε φίλε, έχεις όλα τα ζευγάρια πουλάνε, με δουλεύεις τώρα. Τόση ώρα μιλάω και έχω τα μάτια κάτω. Δεν σε έχω κοιτάξει καθόλου. Ντρέπεσαι. Ντρέπομαι για αυτά που λέω. Άρα η Αντωνά πιστεύεις από πριν το είχε σκεφτεί ότι θα το πει ή εκείνη τη στιγμή βγήκε αυτό? Λογικά όταν πριν πάει στη συνέντευξη, επειδή πήγε στη Σταματίνα και με τη Σταματίνα ήταν χρόνια συνεργάτηδες. Τη το έδωσε λες. Το συζητήσανε. Και μετά η ίδια το συζήτησε με τον Λιάγκα. Δεν μπορεί να πήγε έτσι αλεμάω και είπε μόνη τη ναι, τα έχουμε. Σίγουρα το συζήτησε με τον Λιάγκα. Καλά, έχω φτιάξει τρομερό φαγητό, Και όχι. Για αυτόν τον σχολιασμό που έγινε περαιτέρω, που λέγανε για τον θα γίνει μάνα, ότι ο Λιάγκας έχει παιδιά, δεν θέλει να κάνει άλλα παιδιά. Αυτό ενδιαφέρει κανέναν, παιδιά, τι θα κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Στην τηλεόραση σχολιάστηκε. Αυτό είναι το λεγόμενο κουτσομπολιό που λέμε. Είναι η κακή πλευρά της τηλεόρασης. Τι σε νοιάζει εσένα, τι θα κάνει ο άλλος, αν έχει παιδιά ή αν θα κάνει καινούριο παιδί, παλιό, θα ξαναμείνει έγκυος, θα ξαναχωρίσει, θα ξαναπαντρευτεί. Ό,τι γουστάρει θα κάνει ο καθένας. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν χρειάζεται να μπλέκεις στα πόδια του καθενός. Πολύ σωστά τα λες. Βέβαια. Εγώ μένω σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο της Μπάρμπι. Α, πρέπει να πάρω τη Σύση τηλέφωνο. Τι θέλεις να της πεις? Κάτσε. Ότι θα φύγω αύριο γιατί θα πάω ένα ταξίδι. Θα πάω στην Αίγυπτο. Τι θα κάνει στην Αίγυπτο? Ταξίδι, επειδή έχω γενέθλια μου, κατάλαβε τώρα. Όλοι να γράψουν σχόλια κάτω χρόνια πολλά. Ναι, 25 λεπτά στου 180 βαθμού θα το βάλω και θα το ξαναβγάλω και να βάλω μετά το τυρί που θα λιώσει από πάνω. Λοιπόν, θα πάρει τη Σύση. Το βλέπετε? Πόσο ωραίο το έκανα. Τι απέσιο είναι αυτό. Καλά, top είναι. Και κέικι ο κοιμά, φανταστικό θα βγει το φαγητό μου. Τι θα φάμε, καλέ! Top, έτσι. Σύση Χριστίδου. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Τι κάνεις? Καλά. Καλά εσύ? Μια χάρη θέλω. Έλα. Πολύ γρήγορη. Αύριο δεν θα έρθω στη σύσκεψη. Τι έγινε? Έχω ενημερώσει... Όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Πάω ένα ταξίδι γιατί έχω γενέθλια. Αγάπη μου, έχεις γενέθλια χρόνια πολλά. Πότε έχεις? Έχω Τετάρτη αλλαγή με Πέμπτη, δηλαδή 31 Οκτώβρη. Έλα ρε. Και... Να πας. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ενημερώσει όλους στο γραφείο, αλλά τελευταία άφησα σένα για να το επικυρώσω. Εντάξει, να περάσει τέλεια. Ευχαριστώ, τα λέμε την Παρασκευή. Φιλάκια, bye. Είδες για ποιο λόγο είναι ευλογία και χαρά να δουλεύεις με τη Σύση? Γιατί καταλαβαίνει. Θέλω να πάω ένα ταξίδι, έχω γενέθλια. Να πας, αγόρι μου, είδες χαρά που εκδήλωσε όταν είπε ότι θέλω να πάω ένα ταξίδι. Δηλαδή, όλοι θα πρέπει στη μέρα του γενεθλίου τους να κάνουν κάτι που να μην δουλεύουν, να πηγαίνουν κάπου. Αυτό δεν ισχύει πουθενά. Καλό είναι να ισχύει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, προτείνω όλους τους εργοδότες όταν ο εργαζόμενός σας έχει γενέθλια, να τον αφήνετε. Μία μέρα είναι, δεν είναι κάτι.
να μην πάει στη δουλειά, να μην έρθει στη δουλειά, να κάνει το πρόγραμμά του, να χαρεί με τους δικούς του ανθρώπους, να πάει μια βόλτα, ένα ταξίδι. Να. Γράψτε μου στα σχόλια αν συμφωνείτε ή όχι. Είδες η Αναστασία Ιούσεφ που είπε για τον Οικονομόπουλο. Αυτό πάλι τι ήτανε. Βλέπω. Ο Νίκος Οικονομόπουλος τράκαρε στην παραλιακή, ήταν με μια δίμετρη με ένα μοντέλο παρέα και κάτι τέτοια. Σοβαρό. Λέω, σε έσφαξα. Α, λέω που θα κοιμώσουν, Του έστειλα 10 μηνύματα, έτσι. Η ιστορία, επειδή την ψιλοείδα, έχει ένα κενό. Αυτό με το τρακάρισμα και ότι αυτή 5 ώρα το πρωί είδε στις ειδήσεις. Δηλαδή, ποια εκπομπή, ποιο κανάλι έβγαλε είδηση, ο Νίκος Οικονομόπουλος τράκαρε και είχε δίνει του μια ξανθιά ψηλή. Λες να είναι μούφα η ιστορία. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εσένα σου κάνει, δηλαδή, ότι 5 ώρα το πρωί τρακάρει οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο τρακάρει. Βγαίνει έκτακτο δελτίο 5 ώρα το ξημέρι. Τράκαρε μόλις ο τάδε ηθοποιός, ο τάδε παρουσιαστής, ο τάδε τραγουδιστής και δίπλα του είχε και μια ξανθιά. Στον Τηλεβόα θα βγει και η είδηση. Εκεί το έχασε. Πιστεύω κάτι βρωμάει εκεί πέρα. Είχε ξαναμιλήσει ποτέ ανοιχτά ότι τα είχε με τον Οικονομόπουλο ή υπήρχε η φήμη απλώς. Όχι, αλλά γενικά είναι λίγο άκομψο. Όταν κάτι δεν έχει δημοσιοποιηθεί και εσύ λες τα είχαμε αυτόν, πώς ήταν, ξέρω, η Μιλία Βόντος που είπε ότι τα είχε με τον Drake. Καλό, Drake δεν ήξερε να το ακούσει. Πες ότι τα έχεις, πες ότι έχετε κάνει κάτι. Δεν το λες, είναι άκομψο. Γιατί εκθέτεις και τον άλλον άνθρωπο. Πιστεύεις η Μιλία Βόντος μπορεί... έχει πάει σε πάρτι του Diddy με τον Drake. Δεν είχε πάει η Αμερική. Πού τον γνώρισε? Στο Ντουμπάι τον είχε γνώρισει. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγε. Ναι, στην Diddy's Party πιστεύεις έχει πάει. Πρέπει να μας απαντήσει ίδια, εγώ δεν ξέρω. Τι να σου πω. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να μάθουμε. Βασικά, φαντάζεσαι να έχει πάει, η Εμιλία Βόντος σε αυτό το πάρτι και μετά να είναι μάρτυρας στην Αμερική, στη δίκη του Diddy. Καλά, αυτό θα πέσει στο ίντερνετ αν γίνει. Άρα πιστεύεις ότι δεν είναι αληθινό το τρακάρισμα? Δεν ξέρω. 5 ώρα το πρωί να βγαίνει έκτακτη είδηση, τράκαρε ο Νίκος Οικονομόπουλος και δίπλα του είχε μια ξανθιά. Δεν ξέρω ποιο κανάλι το έβγαλε αυτό. Το ρεπορτάζ. Δίελα αντιδράσεων για τον Απόστολο Γκλέτσο και το ζεμπέκικό του στο Ηρώδιο. Πάμε στα dark θέματα τώρα. Και να πούμε και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που τραγούδησε στο Ηρώδιο. Σωστά, ναι. Εντάξει, καταξίωση για τον Αργυρό. Έχει τραγουδίσει ο τύπος στην Αμερική, έχει γεμίσει το κλειστό των New York Knicks. Πόσο χωράει μέσα, δεν ξέρω πόσο χρητικότητα έχει. Γενικά, ο Αργυρός αυτή τη στιγμή πιστεύω είναι ο νούμερο ένα, άσχετα αν στα Μπουζού και ο Οικονομόπουλος είναι το νούμερο ένα. Σαν hype. Σαν brand, σαν καταξίωση, τώρα που μιλάμε, είναι το νούμερο ένα. Ο Οικονομόπουλος βέβαια είναι ο νούμερο ένα στα μπουζούκια. Αλλά ο Αργυρός κάνει πλέον καριέρα μέσα εισαγωγικά διεθνή. Δεν είναι διεθνή καριέρα. Είναι καριέρα, πώς θα το πω τώρα, γιατί απευθύνεται σε Έλληνες κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, όταν πάει στο εξωτερικό, πιο πολλοί πάνε Έλληνες και τον ακούνε. Ναι, ρε. Αλλά ναι, αυτά που έχει κάνει ο Αργυρός δεν έχει κάνει, πιστεύω, κανένας. Καλά κυβίσει, γέμισε το Καλλιμάρμαρο. 60.000 άτομα. Όχι, το γέμισε όλο, Όλο. Αυτό που λένε ότι δεν του άξιζε να τραγουδήσει, ότι είναι πολύ νωρίς, ότι αυτή η μουσική πονάγανε τα μαντήλια. Μια χαρά του άξιζε. Γιατί δεν του άξιζε? Ο Αργυρός γενικά είναι ένας τραγουδιστής που έχει πει πάρα πολλά. Καλά, δεν είμαι και εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Σαν εξωτερικός παρατηρητής το. Γιατί τώρα θα βγουν ποιος εσύ που θα μιλήσει και τι ξέρεις εσύ από μουσική, Αργυρός, Ηρώδιο. Όλα αυτά τα κουραστικά, τα βαρετά τα ακούω ήδη τώρα. Ένας απλός ακροατής είσαι εσύ. Ναι. Αλλά εγώ σαν ακροατής πιστεύω ότι επειδή έχει μια στάση και μια πορεία στον χρόνο πολύ σταθερή και πολύ σοβαρή και πολύ σωστή, πιστεύω γιατί όχι. Το αξίζει μια χαρά να τραγουδήσει το Ηρώδιο. Και ποιος είναι που θα κρίνει ποιος θα τραγουδήσει το Ηρώδιο? Είναι όλα υποκειμενικά. Οπότε αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους και αυτούς που προκόβουν. Να τους χειροκροτείτε και να τους επιφημείτε και όχι να τους κράζετε. Εντάξει. Για το ζεμπέκικο. Μη ζηλεύετε. Ζεμπέκικο Γκλέτσου, ψεφάω. Το Ηρώδιο δεν είναι ο χώρος για να χορεύει ζεμπέκικο ο Απόστολος Γκλέτσος. Για το ζεμπέκικο δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο τώρα, εντάξει, ένας χορός. Έχω χορέψει δεκάδες σε ζεμπέκικα. Τι να έχω να πω κάτι. Για δώσε ένα κι εσύ. Όταν είμαι απαράδεκτος. Άμα μπείτε και πατήσετε Βασάλο Ζεμπέκικο που έχω χορέψει ένα ζεμπέκικο θανάτου στο... Αυτό θέλουμε. Πώς λέγεται, στην υγειά μας ρε παιδιά. Ασυγεία. Όχι, δεν έχετε δει κάτι πιο αμήχανο. Σε κάποια φάση πέφτω κάτω και ξαπλώνω, σπάτωμα. Όχι, παιδιά, βάλτο Νίκο. Βάλτο. Μαχαίρι μου πήξες. Και εν τω μεταξύ είναι όλοι φίλοι μου γνωστοί, είναι οι Ευρυδίκοι, είναι όλοι. Και δεν σηκώνεται κανένας να μου χτυπήσει παλαμάκια. Σηκώθηκε μόνο να χτυπήσει παλαμάκια η Ντορέτα. Από την αβολοσύνη της. Ντορέτα, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη. Δεν σηκώθηκε κανένας άλλος. Και είχα από κάτω στο τραπέζι 15 γνωστούς και φίλους. Δηλαδή πόσο ξεφτύλα να μη σηκώθηκε να μου... Κάτι, ένα support. Τόσο χάλια χόρευες. Αλλά όχι, έπεσε. Γελάει η Ελένη.
με στένευε το. Ξέρεις το κουστούμι. Αν και θα παίζει τώρα παράλληλα, κάνουν έτσι. Και επειδή είχα δει ότι. Πέσε και κάνω. Γονατίζουν. Αχ, τα πόδια μου. Γονατίζουν και κάνουν κάτι τέτοια. Κάνω και έτσι λίγο προς τα πίσω. Και όπως κάνω προς τα πίσω, επειδή με στενεύει πάρα πολύ το κουστούμι, λέω κάτσε να κουμπίσω. Και κουμπάω και πέφτω κάτω και κάνω έτσι. Όχι, πραγματικά μια στιγμή παραφροσύνης ήταν αυτό. Αχ, τα πόδια μου. Δεν πειράζει, γέλα ελεύθερα. Παιδιά, εγώ από εδώ και πέρα θα βάλω και σκαμπό να κάθω. Δεν μπορώ, κουράστηκα. Κοίτα εδώ, προσεστή. Όπω, σαν κακόμοιρο είμαι. Αλλά κουράστηκα. Τόση ώρα κάνω το γύρισμά μου. Εδώ, διάβασε την περιγραφή που έχει βάλει στο TikTok. Ο National Star of Greece. Τι θα δω τώρα, Θεέ μου. Είμαι χαρούμενο γιατί είναι ο πρώτο γάμο φαβορείων προαστίων. Δεν είναι τη Ελλάδο, θα ήθελα να είναι τη Ελλάδο γιατί έχω δουλέψει το έργο, αλλά. Δάκρυσε κι εσύ. Ναι. Τον αγαπά πάρα πολύ. Πάρα πολύ, τον αγαπάω. Από το γάμο μας στη Βίλα Κώστα. Εγώ εθνικό στάρ. Η Βίλα Κώστα τι είναι, των Ελλήνων. Το Ροχάουζ. Αντρεούλης Κουτσομιχάλης. Γιατί λέει Αντρεούλης και όχι Ανδρέας. Πώς είναι φίπστερ με δύο ρο. Α, είναι ο φίπστερούλης. Αντρεούλης. Okay. Κουτσομιχάλης Ανδρεαδάκης. Τσαμούντ Αλής. Ο Τσαμούντ Αλής ποιος είναι. Είναι ο ίδιος, είναι ολλανδικά. Γιατί έχει τόσο ονόματα. Με τον άντρα μου Στέφανο Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη. Α, αυτοί οι δύο έχουν 2-3 επίθετα και τα έχουν μπλέξει όλα μαζί. Οπότε είναι Αντρεούλης Κουτσομιχάλης Ανδρεαδάκης Τσαμούντ Αλής. Τέλειο. Παντρεύτηκαν. Κύριε Εθνική Σταρ, να ζήσετε. Να ζήσετε να ευτυχίσετε με τον. Πώς λένε τον άντρα, Στέφανο. Το Στέφανο, παιδί. Κουτσομιχάλη. Και παντρεύεται και ο Λάιτ. Με την Άννα. Έκανε πρόταση γάμου, ναι, το είδα αυτό. Μπράβο. Μπράβο που το παίρνει απόφαση τόσο μικρός να παντρευτεί. Που εγώ γενικά το γάμο δεν τον έχω και πολύ σε υπόλοιψη. Δηλαδή λέω ότι αν θα το κάνω ποτέ, θα το κάνω επειδή έχω κάνει ένα παιδί ή είναι έγκυος η γυναίκα μου. Τώρα να παντρευτώ πριν κάνω παιδιά, δικιά μου τώρα άποψη είναι αυτή. Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος. Εντάξει, είναι ένα πάρτι για να σφραγίσεις ένα γεγονός ουσιαστικά πλέον. Δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία, κάτι. Δεν είναι πάρτι. Κοίτα, από την άλλη βέβαια είναι και πολύ καλή business να πούμε. Τι είναι καλέ ο γάμος. Γιατί μαζεύεις καλά λεφτάκια στο γάμο. Έχω ακούσει εκεί πέρα. Μαζεύεις λεφτάκια τα οποία σου φεύγουν. Τι σου φεύγουν, μωρέ. Θα δώσεις πόσα λεφτά για το. Θα κάνεις και δεξίωση και πάρτι. Θα το κάνω ανταλλακτικά εγώ, εμπορικό. Α. Θα βάλω και μπάνερ πίσω με χορηγούς. Πώς είναι το house event που από πίσω έχει όλους τους χορηγούς. Έτσι το κάνω. Όλα για τα λεφτά. Ωραία. Μ' αρέσει. Ναι. Είναι την ψυχή μας για τα λεφτά. Ναι. Κανένα συνέστημα. Μόνο χρήμα. Τίποτα άλλο. Είναι αυτά που έλεγα στην αρχή για τη Highwell που έχω κάνει σκέψεις περίεργες. Κώδικος. Βασάλος 15. Μείον 15% έκπτωση. Για να μην έχετε τυχές παροχημένες αντιλήψεις και τόσο χαωμένο μυαλό, πείτε στη Highwell και κλείστε ψυχοθεραπεία. Βγαίνει το φαγητό που έχω κάνει σίγουρα μια μεγάλη μαλακία. Το βλέπω εγώ τώρα, έρχεται. Στη διάρκεια τώρα που σταμάτησε λίγο η εγγραφή, έβαλα, το έβγαλα. Τι ιδέα είναι αυτό. Και για 5 λεπτά έβαλα και τυρί για να λιώσει από πάνω. Low fat τυρί είναι, μίξ τυριών έβαλα από πάνω για να γίνει ωραίο. Η συνταγή γενικότερα είναι top. Αν δεν κάνω ένα λάθος, δεν γίνεται να. Η εικόνα είναι καλή. Χάλια είναι. Τι λέτε, βρε μαλάκες που είναι χάλια. Δες εδώ. Είναι αυτό αρχικά. Α. Όχι, μπορεί να το σώσαμε κιόλας. Στο παραπέντε. Τα λαζάνια δεν θυμόμουν αν θα πρέπει να τα βράσω ή αν πρέπει να τα βάλω όπως είναι από το κουτί κατευθείαν μέσα. Όταν η μπεσαμέλ είναι ρευστή, βράζουν με την μπεσαμέλ και το κοιμάστο. Ναι, μόνο να σου θυμίσω ότι εγώ δεν έβαλα μπεσαμέλ, δεν έχω βάλει λιπαρά μέσα. Ναι, έχεις βάλει αυτό το κότατζ που το έχεις ονομάσει μπεσαμέλ. Καλά, δοκίμασε εδώ και άμα είναι χάλια, πες είναι ιδέα αυτό που τρώμε. Α, μου λες τα τελευταία 15 βίντεο σου δηλαδή τώρα. Νικό! Όλα τα φαγητά που έχω φτιάξει είναι μαλακίες. Το πιτόγυρο ήταν μαλακία. Το μπέργκερ ήταν μαλακία. Το αγαπημένο μου ήταν τα μελομακάρονά σου. Τα μελομακάρονα, μαλακά. Όχι αποτυχία. Ποιοι θα δοκιμάσουνε, Ελένη, θα δοκιμάσεις ή δεν σε παρακαλάμε. Ναι, θα μας το σερβίρεις σε ένα πιάτο. Όχι, όλοι μαζί από μέσα. Εδώ το μίξερ. Καίει. Εδώ φάτε, μη μέσα φάτε. Γιατί από τη μέση. Άγουσε με. Αν ήταν βρασμένο το λαζάνι, θα ήταν τέλειο. Αντικειμενικά μιλάω. Ελένη, γιατί γελάζει. Δοκίμασε και μην γελάς. Αυτό το καρότο που είναι σαν τη μοίρα μου εδώ. Καροτάκι έβαλα. Εδώ κάπως βρασμένο. Ρε, αυτό που τρώω δεν έχει βραστεί. Δεν το είπα. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν το είπα. Ότι είναι άβραστο το λαζάνι. Ρε, έκανα λάθος. Έβαλα το λαζάνι άβραστο. Επίσης, το κόντατς που είσαι. Δεν είναι μπεσαμέλ. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει το. Δεν έφτιαξα λαζάνια κανονικά. Είναι ωραίο, Λεωνικό. Δεδρολίβανο, θυμάρι. Δυόσμο, ρίγανη, τα βάλα όλα. Αν είχε βράσει το λαζάνι, θα ήταν ωραίο. Να.
Ωραία, μη γελάτε ρε μαλάκες, γιατί γελάτε. Αν είχε βράσει ο λαζάνι, αν ήταν κανονικός ο κοιμάς, αν είχε μπεσαμέλ θα ήταν ωραίο. Μαγα, γιατί τι πηγαίνεις όλα. Γιατί τα λέτε αυτά και μετά δεν το τρώτε όμως. Τρώτε και μπουκές για το γύρισμα για να το αφήνετε. Νίκο, το τρώμε ή δεν το τρώμε το φαγητό. Είχες φάει και τα 18 μέλο μακάρονα, θες να μου πεις την προηγούμενη φορά. Ρε φίλε, δεν μπορώ να φάω 18 μέλο μακάρονα εγώ πέρα. Είχα φάει όμως. Πολλά φαγητά δεν έχω πάρει σπίτι. Όντως. Α, επειδή έχεις κοιλιά, ναι. Το έχω ξεχάσει. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Όλες οι ωραία. Θα πει κάποιος αντικειμενικά. Μπάμπι, έλα εδώ. Φέρε ένα πιρούνι. Λοιπόν, Μπάμπι, περίμενε. Δοκίμα. Εγώ να του δώσω. Εδώ βάλε όμως λίγο λαζάνι. Και πρόσεχε. Βάλε λίγο λαζάνι. Τούμπαρα και λαζάνι. Αλλά θα πεις την αλήθεια. Άκου, δεν έχει θερμίδες μέσα πολλές. Έχει full πρωτεΐνη. Αλάτι λείπει. Μόνο αυτό. Γενικά σ' αρέσει όμως. Είναι επειδή δεν σε ξέρει. Πάρ' τα αρχή. Μπάμπι, γιατί είσαι ευγενικός τώρα για τους θερμίδες. Ναι, ναι, ναι. Αλάτι, αλάτι. Είναι ωραίο. Για διέτηση, μαλάκα, μην δουλεύεις. Όλο αυτό εδώ είναι 500 θερμίδες. Όλο αυτό. Όλο αυτό. 2000 έχει όλο το ταψί. Αυτό το μεγάλο το κομμάτι έχει 500 θερμίδες. 56 γραμμάρια αυτό. 56 γραμμάρια και όλο αυτό. Ναι. Παιδιά, τέλειο το φαγητό μου. Απλά βράσετε τα λαζάνια. Άμα τα βράσετε, θα είναι τέλειο. Νίκο, είναι ωραίο το φαγητό. Δεν ξέρω γιατί αυτό εκεί. Πάει, έχει πει ποτέ καλή κουβέντα. Ποτέ. Το μοσαϊκό το έχει φάει μια όλο ψεύτη. Το μοσαϊκό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η μπεσαμέλ αυτή είναι, είναι όλο το μυστικό η μπεσαμέλ, θεωρώ. Η μπεσαμέλ είναι φανταστική. Ναι. Ξεκάθαρα. Εγώ το φάω το φαγητό. Και εγώ το φάω. Εσείς μην το φάτε. Πώς τα βρίσκουν βλαμμένοι όμως όσες ώρες. Ναι. Λοιπόν, έλα. Μήπως είσαι ο καστριμένος. Για να αντικατάστατε είστε εσείς οι δύο. Τα Playboys, έλα, κλείσε. Αντικατάστατε, λοιπόν, βράσουν τα λαζάνια και κάντε τη συνταγή σε γκόμενα ή σε γκόμενο. Να πάθει πλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή θέαση. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε like, subscribe και comment κάτω από το βίντεο. Πείτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Σημαντική ερώτηση. Γουστάρετε να σχολιάζουμε ειδήσεις, τηλεοπτικά πρόσωπα κτλ. Ή βαριέστε και να ασχοληθούμε μόνο με τα social media και γενικά κάτι πιο ουδέτερο, κάτι πιο διαφορετικό. Μας βοηθάει πάρα πολύ η γνώμη σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γράφτε την. Φιλάκια. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια.